μια μέρα μετά την ιστορική υπόκριση του Αστέρα επί της Μακάμπι Τελαβίβ και την είσοδό του για πρώτη φορά στους ομίλους του Europa League, ήρθε μια ακόμα μεταγραφή. Ο Γιάννης Γιαννιώτας προσθέθηκε στο ρόστερ του Αστέρα ως μεδανική μορφή από την Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Γιάννης Γιαννιώτας, που γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1993 στο νεοχώρι της Χαλκιδικής και ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε ηλικία 18 ετών, έκανε τον ντεμπούτο του εναντίον του Ολυμπιακού στις 5 Νοεμβρίου 2011. Το καλοκαίρι του 2013 μεταγράφηκε στην Φορτούνα του Ντίσσελντορφ και τον Αύγουστο, τελευταία μέρα του Αυγούστου 2014, ήρθε στον Αστέρα. Γιάννη, αυτός ένας μικρός πρόλογος για σένα και ήδη έχεις σε μικρή ηλικία και συμμετοχές με εθνικές ομάδες, παιδών, νέων, ελπίδων, έχεις παίξει στο εξωτερικό. Θα λέγανε πότε απόλαβε όλα αυτά? Εντάξει, σίγουρα είναι ωραίο πράγμα να έχεις παραστάσει σε πολλά πρωταθλήματα και σίγουρα ότι αν παίξεις πιο μικρός, σίγουρα μετά αποκτάς κάποια εμπειρία. Είμαι πολύ χαρούμενος που πρώτα-πρώτα είμαι υγιής και καταφέρνω κάποια πράγματα. Εύχομαι να συνεχίσω να είμαι υγιής και να βοηθάω την ομάδα στην οποία βρίσκομαι και η οποία με πίστεψε και θέλω να ανταποδώσω με όλες τις δυνάμεις αυτό το πράγμα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πώς ξεκίνησες να παίζεις? Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σε όθησε να ξεκινήσεις να παίζεις μπάλα? Κανείς. Άρχισα να παίζω μόνος μου. Άκουγα πολλά για τον μπαμπά μου γιατί από ό,τι ακούω και λένε, ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είχε κάποια πρόταση. Έπαιζε σε εθνικές κατηγορίες. Ακριβώς, έπαιζε μέχρι γάμα εθνική. Είχε μια πρόταση από μεγάλη ομάδα του τότε να πάει ψηλά. Αλλά δεν τον τόλμησε και νομίζω ότι αυτό του είχε μείνει αποθυμένο και θέλησε να. Ακριβώς, το μετάνιωσε και θέλησε να το κάνει. Υπάρχει οικονομικότητα, έτσι, υπάρχουν γονίδια. Ακριβώς. Από ό,τι μου λένε. Και ξεκινώντας σε τι ηλικία? Ξεκίνησα να παίζω πολύ μικρός. Στις αρχές έπαιζα μόνος μου, θυμάμαι, στο σχολείο, γιατί οι φίλοι μου είχαν άλλα ενδιαφέροντα και πήγαινα και κλουτούσα την μπάλα στον τοίχο μόνος μου. Μετά στα 13 μου πήγα στον Άρη, έκατσα μέχρι τα 20 μου εκεί πέρα. Κάναμε κάποια ωραία πράγματα, πήραμε κάποια πρωταθλήματα και η συνέχεια. Μέχρι πού φτάνουν τα όνειρά σου τώρα? Έχεις ξεκινήσει σε ηλικία 13 ετών, στα 20 σου πήγες στην Γερμανία, τώρα έχεις γυρίσει στην Ελλάδα για τον Αστέρα. Πού φτάνουν τα όνειρά σου? Τα όνειρα. Σκέφτεσαι τον Γιάννη Γιαννιώτα μετά από λίγα χρόνια? Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι να έχω δώσει τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να τερματίσω το ταλέντο που έχω, να δουλέψω πάρα πολύ για να φτάσω σε αυτό το σημείο και νομίζω πως όρια δεν υπάρχουν. Θα δουλέψω όσο πολύ περισσότερο μπορώ να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα, αν θα είναι μεγάλη καριέρα μου ή μικρή, κανείς δεν το ξέρει, θα το δούμε στο μέλλον αυτό. Τι σήμανε το να παίξεις στο εξωτερικό, να πας στη Γερμανία, να παίξεις στη Φορτούνα του Ντίσσελντορφ? Κοιτάξτε, τι ήταν για σένα αυτό? Μεγάλη εμπειρία. Το να παίζεις μπροστά σε κόσμο με 50 και 60 χιλιάδες κόσμο είναι κάτι το μοναδικό. Θέλω να το ξαναζήσω αυτό, εύχομαι να το ξαναζήσω. Σίγουρα υπήρχαν κάποια προβλήματα με κάποιους τραυματισμούς που είχα την πρώτη σεζόν εκεί πέρα και δεν με βοήθησαν να εξελιχθώ και να έχω την πορεία που θα ήθελα. Βρέθηκε στον δρόμο μου ο Αστέρας. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε και τι είναι ο Αστέρας στην Ελλάδα και τι κάνει στην Ευρώπη. Και από την πρώτη στιγμή που άκουσα τον ενδιαφέρον του Αστέρα δεν το σκέφτηκα και πολύ, γιατί ήξερα ότι η ομάδα διαθέτει πολύ καλούς παίχτες και βρήκα μια ευκαιρία να αναδειχθώ και να γίνω καλύτερος πλάι τους. Άρα αυτό είναι το σημαντικό για σένα, ότι μέσα από τον Αστέρα, μέσα από τα παιχνίδια στη Super League, στο Europa, μπορείς να αναγνωρίσεις ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Να εξελίξεις το ταλέντο. Ακριβώς. Και όπως είπαμε, τους παίκτες που διαθέτει η ομάδα, νομίζω ότι μόνο εμπειρίες κερδίζω και μόνο καλά πράγματα. Φέτος λοιπόν ο Αστέρας έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο προετοιμασία, από 17 Ιουλίου επίσημα παιχνίδια. Το παιχνίδι με την Μπεσίκτας θα είναι το νούμερο 22, 22ο παιχνίδι. Και πλέον υπάρχει μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι εύλογη. Μπορεί να τα καταφέρει και στις τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη? Το έχω πει πολλές φορές. Η ομάδα έχει πολύ καλούς παίχτες, πολλούς παίχτες, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να παίξουν και να δώσουν το 100%. Για μένα θεωρώ ότι νομίζω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και στις τρεις διοργανώσεις. Σίγουρα θέλει δουλειά. Θα έρθουν και τα κακά αποτελέσματα. Εκεί πρέπει να σταθεί η ομάδα και να δείξει πόσο μεγάλη ομάδα είναι και αυτό που συμβαίνει μέσα στα αποδυτήρια.
που αυτό που γίνεται μέσα από διτήρα νομίζω πως λίγες ομάδες το έχουν. Παίχτες να είναι φίλοι όλοι και νομίζω ότι θα έχουμε μια ανάλογη πορεία όπως έχουμε μέχρι στιγμής, μια πολύ καλή πορεία. Επόμενος αντίπαλος στην Ευρώπη, στο Europa League, πέμπτη αγωνιστική πλέον, όλα κρίνονται εδώ. Αστέρας Τρίπολης, Μπεσίκτας. Με παρακαταθήκη, αν θέλεις, το 1-1 της Κωνσταντινούπολης. Ακριβώς. Ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο και ιστορικό σύλλογο όπως είναι η Μπεσίκτας, αλλά νομίζω πως το δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε μεγάλες ομάδες και σπουδαία κλαμπ στα μάτια. Νομίζω ότι το 1-1, όπως είπες, δείχνει πολλά. Νομίζω όμως ότι δείχνει και η εμφάνισή μας απέναντι στην Τότεναμ ένα σπουδαίο πρόσωπο που διαθέτει η ομάδα και δεν βρίσκω το λόγο να μην το επαναλάβουμε. Μάλιστα. Πώς ζήσατε όλη αυτή την εμπειρία, όλοι οι ποδοσφαιριστές και εσύ, Παρτιζάν, Τότεναμ, μόνο κέρδη είχε να αποφέρει για τον Αστέρα, δεν είναι? Σίγουρα. Και νομίζω ότι μόνο από αυτά που έχουμε πάρει, μόνο από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε πάρει, έχουμε γίνει καλύτεροι παίχτες. Έχουμε πάρει πολλές και σπουδαίες εμπειρίες. Όλα τα παιδιά με αυτές τις εμφανίσεις που κάναμε εκεί πέρα θέλουν να βελτιωθούν κι άλλο. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουν όλοι στον αγωνιστικό χώρο. Και όπως έχω πει, το εισπράττουμε και από τον κόσμο αυτό το πράγμα, αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, όταν τους βλέπουμε να φεύγουν χαμογελαστοί και χαρούμενοι από το γήπεδο, ακόμη και αν χάνουμε. Τι μήνυμα λοιπόν θα ήθελες να στείλεις σε αυτόν τον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει τώρα? Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι η ομάδα μας προσπαθεί πάντα για το καλύτερο και πάντα για τους 3 βαθμούς. Δεν νομίζω ότι θα βρει κάποιος ένα παιχνίδι που δεν προσπαθήσαμε να κερδίσουμε και δεν τα δώσαμε όλα. Όπως είπα, θα υπάρξουν και τα κακά παιχνίδια και οι άσχημες εμφανίσεις, αλλά αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι η ομάδα προσπαθεί πάντα για το καλύτερο και ακόμη και όταν είναι μια κακή ημέρα, βρίσκουμε δυνάμεις και τα βγάζουμε εις πέρας. Πάμε λοιπόν και σε λίγες έτσι πιο προσωπικές ερωτήσεις. Ποιον θεωρείς, ποιον έχεις εσύ σαν ποδοσφαιριστή πρότυπο? Πολλούς ποδοσφαιριστές έχω σαν πρότυπο, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζω 3. Ξεχωρίζω τον Ριμπερί, τον Ρονάλντο και τον Μέση. Αλλά πιο πολύ για μένα ο Ριμπερί, που ταιριάζει πιο πολύ στο στυλ μου. Γιατί για τους άλλους 2 κανείς δεν μπορεί να συζητήσει, είναι από άλλο πλανήτη. Οπότε θα επιλέξω τον Ριμπερί. Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής, κάποιος αμυντικός που σε έχει δυσκολέψει το παιχνίδι σου? Πολλοί παίχτες με έχουν δυσκολέψει, αλλά είναι και αναλόγως στην κατάσταση. Έτσι, αναλόγως η ομάδα πώς είναι. Νομίζω τώρα ένας ποδοσφαιριστής, εντάξει, δεν με έχει δυσκολέψει την έννοια ότι να πω ότι δεν μπορώ να τον περάσω, είναι πολύ καλός παίχτης. Σίγουρα υπάρχει σεβασμός για άλλους αντιπάλους, αλλά νομίζω ότι όταν το βλέπω στα μάτια και είμαι σοβαρός εγώ, δεν νομίζω πως μπορώ να έχω κάποιο πρόβλημα. Παίζεις χρόνια στις μικρές εθνικές ομάδες, νωρίτερα παιδών, νέων, τώρα ελπίδων. Και εδώ στην Τρίπολη βρήκες και 2 συμπαίκτες σου, τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Τάσο Μπακάστα. Φαντάζομαι ότι σου έκανε και πιο εύκολη την προσαρμογή εδώ στην ομάδα. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Εντάξει. Ο Κουρμπέλης και ο Μπακασέτας είναι 2 εξαιρετικά παιδιά, 2 εξαιρετικοί χαρακτήρες και για μένα είναι και εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Σίγουρα τον Κουρμπέλη και τον Μπακασέτα το γνωρίζετε όλοι. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ. Βλέπω τα παιδιά που δουλεύουν πρωί, κάνουν προπόνηση και έρχονται και το απόγευμα. Αυτό εμένα μου λέει πολλά, ότι έχουν όνειρα και νομίζω πως αυτά τα παιδιά θα πάνε πολύ ψηλά με τη βοήθεια της ομάδας. Και πάμε πάλι σε σένα. Είπαμε μικρές εθνικές ομάδες. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή τη συμμετοχή με το εθνός μου, με τη μεγάλη εθνική ομάδα? Δεν το σκέφτομαι, το ονειρεύομαι. Το περιμένω πώς και πώς που λένε. Αλλά θέλω να περιμένω το χρόνο μου. Να πάω εκεί πέρα και να μείνω. Να μην είμαι περαστικός σε εθνική ανδρών. Προτιμώ να πάω αργότερα σε κάποια ηλικία που θα οριμάσω. Να μείνω, να πάω εκεί πέρα και να αγωνίζομαι κανονικά. Αλλά νομίζω ότι να αγωνίζει με το εθνόσημο, γιατί έχω παίξει πολλές φορές και όταν περιμένεις πριν τον αγώνα και ακούς τον εθνικό σου ύμνο, είναι ό,τι καλύτερο, είναι δώρο Θεού και εύχομαι να το ζω για πολλά χρόνια. Φοράς το νούμερο 70 στον Αστέρα. Yeah. Ένα νούμερο που δεν συνηθίζεται. Σημαίνει κάτι για σένα, το έχεις επιλέξει? Όχι, δεν σημαίνει κάτι για μένα, αλλά μου αρέσει πολύ αυτός ο αριθμός και πάντα ήθελα να τον πάρω. Αλλά κάτι γινόταν και κάποιες στιγμές μου λέγανε κιόλας ότι
όχι με το πάρεις αυτό, δεν θα είναι καλό νούμερο για σένα κτλ. Αλλά από τη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα λέω θέλω να πάρω το 70 και το πήρα. Και να κλείσουμε με μία ευχή. Τι ευχή? Μία ευχή που άνοιξες εκ προημίου ότι θα γινόταν πραγματικότητα. Τι ευχή θα κάνεις για τον Αστέρα και τι ευχή θα κάνεις για τον Γιάννη Γιαννιώτα? Πρώτα για τον Αστέρα θα ήθελα να ευχηθώ τα καλύτερα. Όλοι οι παίχτες της ομάδας να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι η ευχή μου θα είναι να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να βοηθάμε την ομάδα που έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Τώρα όσο για μένα, θα πω τα ίδια, εύχομαι να έχω υγεία και να μπορώ να βοηθά την ομάδα μου, τίποτα άλλο. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Τα λόγια λέγονται μέσα στο γήπεδο και αν καταφέρω να το κάνω αυτό θα είμαι ευτυχισμένος. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και πραγματικά έχουμε υγεία και να πραγματοποιήσεις όλους τους στόχους που θα θες. Να βάλεις πολλά πολλά κόλτσο αστέρα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν ο Γιάννης Γιαννιώτας, ένα παιδί που ήρθε στο πόδο του χρόνου στον Αστέρα Τρίπολης και φυσικά έχει δείξει ήδη με τις παρουσίες τους ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα.